Με κατηγορηματικό τρόπο, ο Υπουργός Εξωτερικών από τη Νέα Υόρκη απέκλεισε και πάλι ελληνοτουρκικό διάλογο υπό καθεστώς εκβιασμών. Ο Νίκος Δένδια συνάντησε τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ, τον ενημέρωσε για τις τουρκικές προκλήσεις και του παρέδωσε επιστολή του Πρωθυπουργού. Η Ελλάδα δεν διαπραγματεύεται με την Τουρκία. Η Ελλάδα έχει πει ξεκάθαρα ότι η διαπραγμάτευση με την Τουρκία μπορεί να υπάρξει μόλις τα τουρκικά πλοία αποχωρήσουν από την ελληνική υφαλοκρηπίδα. Όχι όμως όσο τα τουρκικά πλοία παραμένουν εκεί. Ο εκνευρισμός της Άγκυρας για τη συνάντηση του Έλληνα Υπουργού με τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ φάνηκε και από την λυσαλαία προσπάθεια που κατέβαλε η Τουρκία για να τη ματαιώσει. Αξιοποιώντας ακόμα και την πανδημία, η τουρκική αντιπροσωπεία απέτησε με διάβημα να μην μπει στο κτίριο του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών ο Νίκος Δένδιας, επικαλούμενοι υγειονομικά πρωτόκολλα για τους ξένους επισκέπτες. Προς απογοήτευσή τους, η συνάντηση έγινε στην κατοικία του Έλληνα πρέσβη. Η προσφυγή στο Συμβούλιο Ασφαλείας είναι πάντα δικαίωμα οποιοδήποτε μέλους των Ηνωμένων Εθνών και κατά συνέπεια και της χώρας μας. Το πότε όμως, κάτω από ποιες συνθήκες πρέπει να χρησιμοποιηθεί αυτή η δυνατότητα, αυτό είναι πάντα θέμα το οποίο αποφασίζεται υπό τις συνθήκες της συγκεκριμένης στιγμής. Στην απέναντι πλευρά του Αιγαίου, ο Ταγίπ Ερντογάν υιοθετεί και πάλι εμπριστική ρητορική εναντίον της Ελλάδας, την ώρα που η τουρκική πλευρά ζητάει διάλογο για όλα. Όσους πριν από έναν αιώνα επιτέθηκαν κατά της ανεξαρτησίας μας, ο τουρκικός λαός τους έθαψε είτε στο χώμα είτε τους έριξε στη θάλασσα. Αυτοί που στόχευσαν τη σημαία μας και την προσευχή μας, όταν έψαχναν τρόπο να βγουν από αυτή την πίεση, εκτέλεσαν τρεις πρωθυπουργούς, δύο υπουργούς και έναν αρχιστράτηγο. Ευχόμαστε να μην κάνουν το ίδιο λάθος σήμερα και να μην πληρώσουν το ίδιο τίμημα σήμερα. We made it very clear that we will not allow such provocations at the Eastern Mediterranean or in the Aegean Sea. And if Greece continues such provocations, she will be the one suffering most. Κανείς δεν μπορεί να εκβιάσει την Ευρώπη με κραυγές ή απειλές. Είμαι υποχρεωμένος να επισημάνω ότι ήρθε η ώρα για την Τουρκία να αποφασίσει αν θα πρέπει να συμμετάσχει στο τραπέζι ενός ειλικρινούς και γόνιμου διαλόγου με τους γείτονές της και την Ευρωπαϊκή Ένωση συνολικά ή αν θα ψάξει μια άλλη θέση στον κόσμο. Το Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας έδωσε στη δημοσιότητα εντυπωσιακές εικόνες από άσκηση των ελληνικών δυνάμεων με δυνάμεις από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Ενώ όλα δείχνουν πως η ενίσχυση του ελληνικού οπλοστασίου με γαλλικά όπλα είναι θέμα χρόνου. Έχουμε, από ό,τι φαίνεται, μία επίσκεψη του Έλληνα Πρωθυπουργού στο Παρίσι. Αυτό είναι βέβαιο, εφόσον υπογραφεί μάλιστα και κάποια συμφωνία με τη Γαλλία. Και θα μας εξηγήσει ο κ. Στανέκος τι σημαίνει αυτό. Θα πυροδοτήσει από πλευράς Τουρκίας κάποια αντίδραση. Τον πόλεμο τον αποφασίζει ο αντίπαλος, όταν αποφασίζουμε εμείς. Αν η Τουρκία επιθυμήσει να πάει σε πόλεμο, θα μας πιέσει, θα μας πιέσει, θα μας πιέσει. Και ή θα υποχωρήσουμε. Θα μας σωθήσει, λέτε. Όπου ή θα κάνουμε πίσω ή θα. Ή κάτι θα πρέπει να κάνουμε. Κάνουμε το αυτονόητο. Ναι. Στην Αθήνα, τα κόμματα της αντιπολίτευσης ασκούν κριτική στους κυβερνητικούς χειρισμούς σε σχέση με όσα έγιναν στο ΝΑΤΟ και την πρωτοβουλία Στόλτενμπεργκ. Ο καλύτερος τρόπος για να αντιμετωπιστεί η Τουρκία και η προπαγάνδα της είναι με σοβαρότητα και εθνική στρατηγική. Τέτοιες επιπόλαιες λογικές επικοινωνιακής διαχείρισης πολύ σοβαρών ζητημάτων εκθέτουν τη χώρα και αποδυναμώνουν τις θέσεις της διεθνώς. Η Ελλάδα δεν νοείται να ξεκινήσει διάλογο από τη στιγμή που για ένα μήνα η Τουρκία παραβιάζει τα κυριαρχικά μας δικαιώματα. Η κυβέρνηση έχει συμφωνήσει εν κρυπτό σε κάτι τέτοιο ή το ΝΑΤΟ επιχειρεί να δημιουργήσει τετελεσμένα και να εκβιάσει καταστάσεις εν γνώση της κυβέρνησης, που για μία ακόμη φορά είναι εκτεθειμένη. Ούτε μία συζήτηση με την Τουρκία χωρίς προγενέστερη επέκταση της αιγαλίτιδας ζώνης της Ελλάδος στα 12 ναυτικά μίλια και ανακήρυξης της ελληνικής ΑΟΣ χωρίς μειωμένη επίρρεια των νήσων.